Κοιτάξτε, το αντικείμενο που θα αναπτύξουμε εμείς είναι ένα αντικείμενο που, όπως ακούσατε, σχετίζεται με τις υποθέσεις διαφθοράς και αδιαφάνειας που δυστυχώς έχουν γίνει κανόνα στη χώρα. Και είναι ένα αντικείμενο το οποίο το ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, όλοι εκείνοι δηλαδή, οι οποίοι και εκείνες οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες αυτών των πρακτικών αδιαφάνειας, των πρακτικών διαφθοράς που νοθεύουν τον ανταγωνισμό, πλήττουν τα δικαιώματα των πολιτών και οδηγούν τη χώρα δυστυχώς από το κακό στο χειρότερο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτό το θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και όπως είπε και ο Γιάννης, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους πολίτες και πώς έχουν εκείνη ακριβώς τη δυνατότητα να μας μεταφέρουν τη δική τους εμπειρία, είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους κάθε μέρα που περνάει έρχεται όλο και πιο κοντά το τέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή εδώ η συγκέντρωση είναι προσυνεδριακή ή προεκλογική, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς ζητάει εκλογές. Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο, γιατί έχουμε συνέδριο σε μία εβδομάδα, αλλά είμαστε και σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με απόφαση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Σε μία προεκλογική περίοδο που βέβαια που εμείς τη θέλουμε το συντομότερο να τον αλέξει, θέλουμε την πραγματοποίηση εκλογών για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος που υπάρχει στη χώρα το συντομότερο δυνατό και να σταματήσει ο ελληνικός λαός να πληρώνει τις συνέπειες όλων αυτών των κυβερνητικών πολιτικών. Οι φάκελοι της διαφθοράς δεν έχουν κλείσει όπως το Νοβάρτης, ας πούμε? Όχι, δεν έχει κλείσει Νοβάρτης και όσοι νομίζουν ότι έχει κλείσει το σκάνδαλο Νοβάρτης, νομίζω ότι κάνουν λάθος και αργά ή γρήγορα η δικαιοσύνη θα έχει ξανά το λόγο γι' αυτό. Έστω κομματικά σας τα έχετε λύσει, πάτε σε συνέδριο ενωμένοι? Στο συνέδριο, όπως όλα τα κόμματα τα δημοκρατικά, πάμε με τις απόψεις που έχει ο καθένας μας και κάθε μια μας. Είναι βέβαιο ότι από το συνέδριο θα βγούμε ενωμένοι, γιατί με δημοκρατικό τρόπο οι σύνεδροι και στη συνέχεια, αν επικρατήσουν οι απόψεις του Προέδρου και οι προτάσεις του για εκλογή και της Κεντρικής Επιτροπής και του Προέδρου από τα μέλη, τότε θα έχουμε την απόλυτη αποθέωση της δημοκρατίας, η οποία, όπως ξέρουμε πολύ καλά, με βάση τον κανόνα της πλειοψηφίας αποφασίζει και δρομολογεί τις εξελίξεις. Και αυτό νομίζω θα κάνουμε με απόλυτη... Ποια? Ναι, οφείλω να το πω, γιατί ανώτατος κριτής είναι το ίδιο το συνέδριο. Και μέχρι το ίδιο το συνέδριο να αποφανθεί, το άλλο Σάββατο θα γίνει αυτό, μια μέρα πριν τη λήξη του συνεδρίου το απόγευμα, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλεί, ούτε καν ο ίδιος ο πρόεδρος δεν λέει ποτέ ότι οι απόψεις του είναι ήδη αποφάσεις του κόμματος. Αποφάσεις θα γίνουν εφόσον επικυρωθούν από το συνέδριο το άλλο Σάββατο. Γιατί υπήρξαν αντίθετες φωνές ως προς την εκλογή του πρόεδρου από τη... Και καλώς υπήρξαν. Και καλώς υπήρξαν, γιατί αυτό είναι αλίμονο. Αν είμαστε ακόμα τόσο μεγάλο που επικρατεί μόνο μία άποψη, λοιπόν, θα ήταν βαρετό.